Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή του για την πρόθεση τη ειρήνη, τη σταθερότητα και τη ευημερία στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου και συμφώνησαν στην ενίσχυση τη συνεργασία του οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Για όσα συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη του σχήματο 3 συν 1, θα μα ενημερώσει η Χρυστάλα Αβιλάνου. Χρυστάλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα, κυρίε και κύριοι. Μια ώρα διευκίνησε η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών τη Κυπριακή Δημοκρατία, τη Ελλάδα, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενεργειακέ εξελίξει, όπω διαμορφώνονται μετά και την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, ο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και άλλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, αλλά και η συνεργασία των κρατών του σχήματο 3 συν 1 σε διάφορου τομεί. Οι Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν λοιπόν στην διατήρηση τη πολιτική δυναμική του σχήματο, καθώ και στην θεσμοθέτηση πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών για διάφορα θέματα και τομεί πολιτική. Συμφώνησαν επίση όπω εντό φθινοπόρου πραγματοποιηθεί συνάντηση του σχήματο με φυσική παρουσία για σκοπού αξιολόγηση ε, τη σα προόδου στου επιμέρου τομεί συνεργασία. Κατά την συζήτηση, ανταλλάξαν απόψει σχετικά με την συγκρότηση μια προσέγγιση περιφερειακή πολυμέρεια στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο υιοθέτηση θετική ατζέντα, μέσω δημιουργία προγραμμάτων συνεργασία στου τομεί τη ενέργεια, τη κλιματική της αλλαγής, της γαλάζιας οικονομίας και της καταπολέμησης φυσικών καταστροφών. Στο κοινό τώρα που εκδόθηκε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης αναφέρεται ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών επεναβεβαίωσαν την δέσμευσή τους για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ενίσχυση τη συνεργασία του, μεταξύ άλλων, στου τομεί τη ενέργεια, τη οικονομία, τη κλιματική αλλαγή, τη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη καταπολέμησης τη τρομοκρατίας, συμβάλλοντα με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση τη ανθεκτικότητας, τη ενεργειακή ασφάλεια. Και τη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή. Τώρα, Χριστάλα, τι αφορούσε η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κασουλίδη. Ο κ. Κασουλίδη, νικήτα, ανέδειξε την ανάγκη διατήρηση τη πολιτική δυναμική στο σχήμα 3-1, μέσα από προγράμματα συνεργασία σε διάφορου τομεί. Τόνισε ότι σε αυτό το πλέγμα συνεργειών δεν αποκλείεται καμία χώρα, νοουμένο ότι υπάρχει σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο και στι επιμέρου πτυχέ του, καθώ και στο δίκαιο τη θάλασσα, εννοώντα σαφώ την Τουρκία. Ενημέρωση για την πρόθεση τη Κύπρου να φιλοξενήσει υπουργική συνάντηση για θέματα γαλάζια οικονομία, ενώ για το ζήτημα τη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών πρότεινε την δημιουργία ενό περιφερειακού πολυεθνικού κόμβου για αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όπω πληροφορείται ο Αντένα, ο κ. Κασουλίδη έθεσε και το ζήτημα του πυρηνικού εργοστασίου του ΑΚΙΟΥ και των κινδύνων που δημιουργούνται για την περιοχή. Ενώ το θέμα του East Med επίση ετέθη σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε και τονίστηκε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη λόγω και των εξελίξεων να εξευρεθούν εναλλακτικέ διαδρομέ μεταφορά φυσικού στην Ευρώπη. Να αναφέρουμε κλείνοντα ότι σε δηλώσει του μετά το πέραστη Συνόδου, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδο ανέφερε ότι κατά την τηλεδιάσκεψη υπογράμισε και ο ίδιο την σημασία τη ενεργειακή και ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των τριών χωρών τη περιοχή μέσω του αγωγού ΙΣΤΜΕΤ αλλά και του Eurasia Interconnector, έργα που ακολουθούν την ίδια γεωγραφική όδευση, όπω επισήμανε ο Νίκο Δέντια. Κριστάλα Βιλάνου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.